γίνεται. Μου ζητήσατε να σας φτιάξω ένα βίντεο που να δείχνει καλύτερα, με καλύτερο φωτισμό και καλύτερη ανάλυση, που να δείχνει πώς κάνω το μακιγιάζ μου. Δεν είμαι μακιγιές, δεν είμαι επαγγελματίας μακιγιές, δεν είμαι make-up artist, δεν είμαι αισθητικός, δεν γνωρίζω επαγγελματικά πράγματα για το μακιγιάζ. Απλώς μαθαίνω από αυτούς που ξέρω. Δηλαδή, από τις μακιγιές που για πολλά χρόνια με έβαφα στην τηλεόραση, από την Κωνσταντίνα τη Βασιλάκη, την Another Makeup World, η οποία με έχει βάψει και έχει βγάλει και σχετικό βίντεο. Δηλαδή, όποιο θέλει να δει καλύτερο μακιγιάζ πάνω μας, να δει το βίντεο της Κωνσταντίνας της Βασιλάκη στο κανάλι Another Makeup World. Και επίσης μου έχει πει και μερικά tips η φίλη η Νατάσα Ιζέρβα από την εταιρεία Zerva Cosmetics. Λοιπόν, έχω κάνει μπάνιο. Την ώρα του μπάνιου έχω πλύνει το πρόσωπο μου με σαπούνι από το Hellenic Nature, σαπούνι για το πρόσωπο, με οργανική κάναβη. Σας έχω δείξει ξανά αυτά τα σαπούνια. Έχω βρει ότι βολεύουν πάρα πολύ στο πρόσωπό μου. Έχω βάλει στα μάτια μου μια κρέμα ματιών που είναι serum, πάλι με λάδι κάναβης από την εταιρεία Doctor Organic. Και στο πρόσωπο έχω βάλει αυτό, το Soukine. Αυτό είναι ένα facial moisturizer, να βάλω ακόμη λίγο, το οποίο είναι προέλευσης αυστραλεζικής, Soukine Australian Natural Signature. Να το, δείτε το. Α, αυτή η κάμερα δείχνει σωστά, κοίτα. Λοιπόν, αυτό το έχω βρει στην εταιρεία Holland & Barrett, από που ψωνίζω συνήθως προϊόντα οργανικά ή προϊόντα βιολογικά ή φυσικά προϊόντα για το σώμα και για το πρόσωπο, και επίσης συμπληρώματα διατροφής παίρνουμε από εκεί, ως τα προβιωτικά. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο σαν ορός είναι, σαν κρέμα, σαν ορός, το οποίο μυρίζει υπέροχα, μυρίζει περγαμόντο, και έχω βρει ότι το συγκεκριμένο που τυχαία το βρήκα δεν μου προκαλεί λιπαρότητα στο πρόσωπο, που είναι το σύνηθες πρόβλημα που έχω με το πρόσωπο μου. Έχω ένα πολύ λιπαρό πρόσωπο, το οποίο είναι πολύ καλό γιατί δεν κάνει εύκολα ρητίδες. Όμως, εάν βάλω οποιοδήποτε βαρύ προϊόν πάνω στο πρόσωπο, τότε έχω θέμα με σπηριά, δημιουργούνται σπηριά. Αυτό είναι το concealer της Zerva, το οποίο μου το έχει διαλέξει η Νατάσα τη μέρα που τη γνώρισα. Είναι το νούμερο 3, liquid concealer νούμερο 3. Η Νατάσα η Zerva από την εταιρεία Zerva Cosmetics μου το έχει επιλέξει τη μέρα που τη γνώρισα στη Λευκοσία, έχει 5-6 μήνες, όταν είχα πάει σε μια εκδήλωση που ήταν φιλανθρωπικού χαρακτήρα και ήταν εκεί μαζί με τη μητέρα της και έκαναν δωρεάν μακιγιάζ και tutorial στον κόσμο και δείχναν και τα προϊόντα τους. Μου το έχει συστήσει αυτό το concealer η Νατάσα και είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένη με αυτό. Το concealer συνήθως ή το βάζω με τα χέρια μου ή το βάζω με αυτό το βουρτσάκι, το οποίο είναι ειδικό για concealer. Σήμερα θα χρησιμοποιήσω το βουρτσάκι. Θα χρησιμοποιήσω τα χέρια μου σήμερα, παρόλο που έχω βάλει και αντισηπτικό πάνω στα χέρια μου. Και σας είπα και άλλη φορά ότι ο τρόπος που καθαρίζω τα πινέλα είναι με αντισηπτικό. Μια φορά κάθε 2-3 εβδομάδες τα σαπουνίζω καλά-καλά με σαπούνι και νερό, αλλά μετά από καθημερινή χρήση, αυτό που κάνω είναι να βάζω αντισηπτικό πάνω στο πινέλο ή να το βουτάω μέσα στο αντισηπτικό και μετά να το σκουπίζω και να το αφήσω να στεγνώσει στον αέρα. Άρα με αυτό το βουρτσάκι που είναι για το application του concealer, το κάνω. Είμαι σίγουρη ότι παρακολουθώντας με οι πιο έμπειρες και οι make-up artists θα πούν ότι δεν χρησιμοποιώ σωστά το βουρτσάκι. Φαντάζομαι ότι δεν το χρησιμοποιώ σωστά. Γενικά έχω μία τάση ότι κάνω να το κάνω έντονα. Άρα μπορεί να έπρεπε να κάνω πιο απαλές κινήσεις στο μάτι, βάζοντας το concealer. Τώρα έχει μπει το concealer, το οποίο όπως βλέπετε καταπολεμά την κιτρινίλα που όντως έχω γύρω από τα μάτια. Ο λόγος που έχω κιτρινίλα γύρω από τα μάτια, ή πρασινίλα, δεν ξέρω το χρώμα δεν είναι και τόσο καλό, είναι διπλός. Ο ένας είναι ότι έχουμε γεννηθεί σε μια ωραιότατη οικογένεια που έχουμε πάρει και εγώ και η κόρη μου και ο γιος μου, τα γονίδια της μαμάς μου που έχει μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια. Και επίσης, επειδή έχουμε και το στίγμα της μεσογειακής αναιμίας, είμαστε φορείς της μεσογειακής αναιμίας Β, έχουμε χαμηλή αιμοσφαιρίνη και νομίζω, δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό, νομίζω ότι αυτό επηρεάζει
και το χρώμα γύρω από τα μάτια. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Λοιπόν, έχω βάλει τώρα το concealer. Βάζω εδώ το πινέλο μου, γιατί μπορεί να χρειαστεί να διορθώσω κάτι μετά και θα καθαρίσω όλα μαζί. Λοιπόν, αυτό είναι το πινέλο για να βάλεις το μακιγιάζ. Έχετε δει πολλές φορές το μακιγιάζ, μπορεί να το βάζω και με τα χέρια. Θα το βάλουμε το πινέλο σήμερα. Έχω αυτό το ωραιότατο make-up. Zerva Cosmetics πάλι και αυτό. Μου το έχει διαλέξει η Νατάσα. Είναι Long Lasting Make-up νούμερο 1. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα προϊόντα της Zerva, επειδή είναι φυσικά. Έχουν φυσική εφαρμογή και φυσικό αποτέλεσμα. Και όταν με έβαψε η Νατάσα, έπαθα την πλάκα μου, γιατί με έβαψε πάρα πολύ φυσικά, ο natural, έτσι που μου αρέσει. Δηλαδή, προτιμώ προϊόντα, το οποίο να είναι πιο κοντά στη φυσική κατάσταση του δέρματος. Σας έχω πει και παλιά ότι δεν βαφόμουν ποτέ φανατικά, δηλαδή μεγάλωσα σε ένα σπίτι που η μαμά μου ποτέ δεν είχε βάλει μακιγιάζ. Ποτέ δεν είχε βάλει η μαμά μου μακιγιάζ. Εγώ η πρώτη φορά που βάφτηκα νομίζω στο γάμο μου, όταν ήμουν 21 ετών. Ναι. Και μάλιστα είχα πάει στην αισθητικό. Στην αισθητικό πήγαινα από μικρή για καθαρισμό προσώπου, για αποτρίχωση κλπ. Αλλά μακιγιάζ ποτέ. Και μάλιστα είχα πει στην αισθητικό να με βάψει, αλλά να με βάψει να φαίνομαι άβαθη. Είχα πει στον πρώτο μου το γάμο. Και με έβαψε μία αισθητικός προσωπολόγος στην Πάφο, η Κάτια πάρα πολύ καλή. Τώρα είναι στη μεσό νομίζω η Κάτια. Λοιπόν, με αυτή τη βούρτσα για το μακιγιάζ, έχω απλώσει το μακιγιάζ. Υποθέτω πάλι ότι το έχω κάνει πολύ σκληρά, ότι το έχω βάλει πολύ άτσαλα. Αλλά αυτή είμαι εγώ, σας λέω. Είναι καθαρά ερασιτεχνικό αυτό που κάνω. Έχει μπει το μακιγιάζ. Τώρα που έχει μπει το μακιγιάζ, παίρνω το πινέλο που είναι για τη βούρτσα και έχω εδώ μια ωραιότατη βούρτσα πάλι της Zerva. Την εδώ, είναι loose powder. Zerva Cosmetics πάλι, λέει fixing powder. Fixing powder. Τώρα το χρώμα ποιο είναι? Είναι ανοιχτό χρώμα. Δεν ξέρω ποιο είναι το χρώμα. Καλά, ο καθένας θα πάρει το χρώμα που του κάνει. Ανοίγω την πούδρα, το βλέπετε πώς είναι. Δεν το βάλω για να... Α. Βάζω το πινέλο μου εδώ. Παίρνω πούδρα και τη βάζω. Ξεκινώ από την περιοχή των ματιών και τη βάζω σε όλο το πρόσωπο. Αυτή η πούδρα είναι πάρα πολύ ελαφριά. Είναι διακριτικό το χρώμα της. Δεν επηρεάζει το χρώμα του προσώπου κατά τη γνώμη μου. Και απλώνεται εύκολα. Αυτές οι πούδρες που είναι loose, από ό,τι μου έχουν πει, τις βάζεις με το πινέλο. Εκείνες που είναι compact, συνήθως τις βάζεις με τα σφουγγαράκια. Στην τηλεόραση, μας βάζουν πούδρα με τα σφουγγαράκια. Ακόμη και τη loose μας τη βάζουν με τα σφουγγαράκια, για να μπαίνει περισσότερη ποσότητα και να σετάρεται καλύτερα το πρόσωπο, επειδή στην τηλεόραση είναι πάρα πολύ δυνατά τα φώτα. Σε αυτό το φως που έχω εγώ τώρα πάνω και φαίνονται όλες οι ατέλειες. Με αυτά τα σφουγγαράκια στην τηλεόραση βάζω συνήθως την πούδρα. Το φως που έχω βάλει από πάνω είναι το πιο σκληρό, άσπρο, δυνατό φως για να φαίνεται καλύτερα τι κάνω. Συνήθως όταν τραβάω τα βίντεο βάζω αυτό το φως το οποίο είναι πιο μαλακό. Αυτό. Είναι πιο μαλακό και είναι πιο... δίνει περισσότερη βοήθεια στο πρόσωπο να φαίνεται καλύτερα. Όμως τώρα για σκοπούς tutorial, σας βάζω το άσπρο το φως. Βλέπετε, αυτό το φως, το ψυχρό το φως, για να φαίνεται καλύτερα. Λοιπόν, άρα τώρα έχω βάλει το concealer, έχω βάλει τη βάση, το make-up, έχω βάλει την πούδρα και τώρα θα πάρω αυτό το πινέλο για τα μάτια και θα βάλω τη βάση του ματιού. Για τη βάση του ματιού χρησιμοποιώ μία πούδρα... μία σκιά ματιών η οποία έχει παρόμοιο χρώμα με την πούδρα, η οποία από ό,τι μου έχουν πει από εκεί που την πήρα, είναι Diego de la Palma η μάρκα της, μου έχουν πει ότι εξουδετερώνει τις δυσχρωμίες στα μάτια και τη βάζω σε όλο το μάτι αυτή την πούδρα. Φαντάζομαι ότι και η Zerva έχει παρόμοιο προϊόν. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το βίντεο δεν είναι διαφημιστικό. Σας λέω τα προϊόντα που χρησιμοποιώ, γιατί μπορεί
Πολλές φορές με ρωτάτε τι κραγιοφορεί, φοράς ή τι σκιά ματιό φοράς, αν κάποιος θα ήθελε να την πάρει. Άρα τώρα με αυτό το πινέλο ματιών, το πολύ ανοιχτό πινέλο, έχω βάλει σε όλη την επιφάνεια του ματιού. Τώρα είναι η ώρα να φτιάξουμε λίγο τις βλεφαρίδες μας. Το προϊόν που έχω για τα φρύδια έχει τελειώσει, έχει τελειώσει το μολύβι φρυδιών δηλαδή. Χρησιμοποιούσα ένα της νύξης που σας έχω δείξει, όμως δεν έχει. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το βουρτσάκι αυτού νου για να βουρτσίσω λίγο τα φρύδια μου, να τα μαζέψω λίγο. Εν μεταξύ τα φρύδια από μένα είναι φυσικά πάρα πολύ λίγα. Ελάχιστα έχω βγάλει τα φρύδια μου στη ζωή μου, είναι λίγα τα φρύδια μου. Αυτό είναι κάτι που έχω πάρει από τη μάνα μου και η μάνα μου έχει λίγα φρύδια, δεν έχει πολλά. Χρησιμοποιώ όμως μία μάσκαρα φρυδιών. Της NYX είναι αυτή. Professional Makeup Tinted Brow Mascara. Mascara Tinted. Η οποία είναι ανοιχτόχρωμη. Τη χρησιμοποιώ για να βάλω τα φρύδια λίγο στη θέση τους. Και νομίζω ανοίγει και λίγο το χρώμα της. Γιατί εφόσον έχω τα μαλλιά μου βαμμένα ξανθά, είναι πιο ταιριαστό, πιο συμβατό να είναι λίγο πιο ανοιχτό το χρώμα των φρυδιών παρά να είναι μαύρα. Νομίζω. Τώρα καταλάβετε τι έχω κάνει. Το έχω μάσει λίγο το φρύδι. Σαν να γεμίζει λίγο το φρύδι και το βοηθάει να φαίνεται πιο. Αυτό που φαίνεται εδώ ότι είναι κενό είναι λίγο υλικό από τη μάσκαρα φρυδιών που έχει μπει περισσότερο, το οποίο θα στεγνώσει μετά και θα φαίνεται καλύτερο. Άρα έχω κάνει και τα φρύδια. Τώρα θα φτιάξω τα μάτια μου. Έχω αυτό το πινέλο, το οποίο το χρησιμοποιούν οι make-up artists, αυτό το πινέλο για να φτιάχνουν eyeliner. Εγώ όμως δεν θέλω να χρησιμοποιήσω eyeliner, επειδή δεν είμαι καλή σε αυτό το eyeliner. Δεν έχω σταθερό χέρι, δεν έχω σταθερό και βαριέμαι να μάθω κιόλας. Έχω εδώ αυτές τις σκιές και παίρνω το σκούρο χρώμα από αυτή τη σκιά. Αυτές είναι σκιές της NYX. Little Lingerie λέγεται. Είναι σκιές χωρίς στράς αυτές. Και με αυτό το πινέλο, στην ουσία, προσπαθώ να φτιάξω άτσαλα, μια αγωνία στο μάτι. Και δεν με νοιάζει που είναι άτσαλα, γιατί μετά θα πάω πάνω σε αυτή τη γωνία και θα βάλω χρώμα. Οπότε, οποιαδήποτε ατέλεια φτιάξω, που σίγουρα φτιάχνω ατέλειες αυτή τη στιγμή, θα έρθω μετά με τη σκιά να το διορθώσω και να μην φαίνεται. Καταλάβατε, κάνω εξαιρετικά συντηρητικό μακιγιάζ. Τώρα τα έχω πασαλείψει εδώ στην άκρη. Από κάτω δεν βάζω γιατί φοβάμαι να μην το στραβώσω. Λοιπόν, τι φοράω σήμερα. Θα βάλω. Τι χρώματα ταιριάζουν να βάλω σήμερα. Πάει να βάλω και κάτι προς το μοβ. Έχει ωραίο μοβ εδώ πέρα. Έχει μια παλέτα σκιών εδώ, τη Revolution, που την έχει φέρει η Κυριακή από την Αγγλία, που σας έχει αρέσει αυτή, είναι Maxi Reloaded Palette, που έχει ωραία χρώματα μέσα. Θα πάρουμε τη Revolution, θα την πάρουμε αυτή, και να δούμε σε τι χρωματισμούς θα παίξουμε. Οπότε έχετε καταλάβει, συνήθως κάνω πολύ συντηρητικές επιλογές, δηλαδή πολλές φορές το μακιγιάζ που κάνω είναι το ίδιο με αυτό που κάνω την προηγούμενη μέρα, γιατί δεν είμαι ειδική. Άρα θα πάω λίγο πάνω στο χρυσαφί σήμερα. Έτσι ήμουν τώρα, στο χρυσαφί. Οπότε έχω πάρει αυτό. Επειδή σε κάποιο σημείο κόπηκε το βίντεο, δεν κατάλαβα πώς το κόψα και δεν κατάλαβα πώς το ξανάρχισα, δεν σας έχω δείξει σωστά, μάλλον σας έχω δείξει μόνο την αρχή για το πώς έχω φτιάξει τη γωνία εδώ στο μάτι. Οπότε, τώρα που ενώνω τα δύο βίντεο που έχω δημιουργήσει, βάζω αυτό εκ των υστέρων, βλέπετε εδώ είναι τελειωμένο το μακιγιάζ, για να σας δείξω πώς είχα φτιάξει τη γωνία με το χρυσαφί χρώμα. Θυμάστε, είχα πάρει αυτό το πινέλο, είχα πάρει το χρυσαφί χρώμα και το είχα πάρει έτσι. Δηλαδή, κάνω μια γωνία από εδώ που είναι το τέλος του φρυδιού, μια γωνία έτσι και το παίρνω μέχρι τη μέση του ματιού και εδώ το ίδιο. Αυτό είναι το κομμάτι που λείπει, γιατί κατά λάθος, καθώς βαφόμουν, χτύπησα το stop. Μετά κατά λάθος το άνοιξα και χάθηκε το πώς βάζω τη γωνία. Σας λέω, παιδιά, θυμάστε, είχα βάλει την πιο σκούρα σκιά με αυτό το πινελάκι μου για να βάζω eyeliner, αλλά εγώ είπαμε δεν βάζω eyeliner. Και είχα πάρει αυτό το πινελάκι με το χρυσαφί το χρώμα, το οποίο είναι λίγο σκούρο, όχι πολύ σκούρο, με τα πολύ σκούρα θα είχα πρόβλημα. Και
σχημάτισα αυτό. Αυτό. Αυτό το έχω δει από την Κωνσταντίνα που το φτιάχνει. Αυτό. Εντάξει. Συνεχίζω το βίντεο. Θα πάρω ένα χρωματάκι το οποίο είναι κοντά σε αυτό που πήρα. Εδώ στη σειρά του. Ποιο να πάρω. Αυτό νομίζω από κάτω. Για το μέσα μέρος του ματιού. Τώρα θα μου πείτε, κυρία μου, γιατί έβαλες εκείνη τη σκιά αρχικά φορτές από πάνω να βάλεις άλλες. Εκείνη την έχω βάλει για να σταθεροποιήσω το κονσίλερ και για να φύγει το χρώμα το οποίο είναι ήταν κιτρινοπό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τώρα βλέπω ότι έχω λερωθεί εδώ. Σκουπίζω. Αυτή είναι η βούρτσα για την πούδρα. Καθαρίζω τις ζημιές που έχω φτιάξει. Πώς φαίνεται το μάτι? Νομίζω ότι αυτό που έχω βάλει προς τα μέσα το γυαλιστερό δεν κάνει τόσο καλό, άρα ας βάλουμε και λίγο ουδέτερο. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαι παντελώς ερασιτέχνης. Το έχουμε πει. Και κάνω όσο πιο συντηρητικό μακιγιάζ γίνεται. Γιατί αν βάλω πολλά πράγματα και αν κάνω περισσότερα πράγματα, κινδυνεύω να κάνω περισσότερα ρεζιλίκια στα μάτια μου. Τώρα παίρνω και το πινέλο που έχει το χρώμα το ουδέτερο και διορθώνω και απάνω λίγο αυτές τις βλακίες που έκανα. Κοιτάζω αν είναι ομοιόμορφο το εξωτερικό που έχω φτιάξει. Το παίρνω ελάχιστα πιο πάνω για να είναι το ίδιο και στις δύο πλευρές. Αυτό. Τώρα, τελειώσαμε τις σκιές. Βάζουμε την παλέτα στο σιρτάρι. Και τώρα θα βάλουμε τη μάσκαρα. Μολύβι δεν βάζω, γιατί δεν έχω σταθερό χέρι και θα τα κάνω χάλια. Αυτή είναι η μάσκαρα που μου έχει πει η Κωνσταντίνα. Είναι Lash Sensational της Maybelline. Και τη μάσκαρα δεν ξέρω αν τη βάζω καλά. Και βάζω μόνο στις πάνω βλεφαρίδες, δεν βάζω στις κάτω. Είπαμε, κάνω συντηρητικό βάψιμο, ούτως ώστε να μην κάνω πολλές ζημιές. Γιατί άμα βάλω και στις κάτω βλεφαρίδες, είναι πάρα πολύ πιθανό, εξαιρετικά πιθανό να τα κάνω σαν τα μούτρα μου. Και από ό,τι θυμάμαι όταν μου έβαζε η Κωνσταντίνα τη μάσκαρα, την έβαζε πολύ πιο αποφασιστικά από ό,τι τη βάζω εγώ και πολύ πιο δυναμικά, γιατί είναι η δουλειά της. Εγώ είμαι του ασχέτου. Λοιπόν, έχω αυτό το βουρτσάκι που είναι για να χτενίζει στις βλεφαρίδες και μετά που βάζω τη μάσκαρα, το κάνω λίγο έτσι εδώ πέρα για να μπει πιο ομαλά. Και πάλι λέω ότι αυτοσχεδιάζω και κάνω εδώ. Άρα τώρα έχουμε τελειώσει τα μάτια. Δεν είναι πολύ σπουδαία που έχω βάλει τη μάσκαρα, το ξέρω. Αλλά, Αυτό μπορούσα, αυτό έκανα. Παίρνω ξανά τη βούρτσα, βάζω ακόμη λίγη πούδρα μέσα και πάνω γιατί ήταν πολύ λίγη και δεν έχω ήδη χρησιμοποιήσει και καθαρίζω γύρω από τα μάτια τυχόν σκιές που έχουν πέσει. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα για το highlighting. Έχω αυτό το πινέλο το οποίο είναι για να μπαίνει τον bronzer. Από ό,τι θυμάμαι η Νατάσα μου είχε βάλει τερακότα. Το ονομάζει. Εγώ έχω ένα μπρόζερ της NYX το οποίο μπαίνει εδώ στα μάγουλα. Ξαναλέω ότι εγώ κάνω πράγματα πάρα πολύ απαλά, πολύ συντηρητικά. Νομίζω να βάλω το φως το πιο θερμό για να φαίνεται καλύτερα τώρα. Λοιπόν, παίρνω τον μπρόζερ, το βάζω εδώ πάνω. Είναι από εδώ μέχρι εδώ στο μέσο του, έτσι έχω δει, δεν ξέρω, και μου έχει δείξει και η Thea Makeup Artist. Βάζω στο πλάι της μύτης μου, γιατί έχω μια μεγάλη μύτη και όταν το βάλω στο πλάι τον bronzer βοηθάει σε ένα illusion ώστε να φαίνεται μικρότερη και βάζω και εδώ που είναι το διπλοσάγωνο. Βάζω λίγη πούδρα από τον bronzer πάνω για να μην κάνω μεγάλη ζημιά.
Φαίνεται γελίο μετά. Βάζοντας όμως εδώ και στο πλάι της μύτης. Το κάνω και λίγο blend. Τώρα έχει μπει τον bronzer. Και για τελειοποίηση του look θα βάλουμε και το... Πώς το λένε αυτό, το γυαλιστικό. Born to Glow της NYX. Πώς το λένε αυτό. Κάπως το λένε αυτό. Το highlighter. Ναι, αυτό είναι το highlighter. Το highlighter το βάζεις εδώ ανάμεσα στα φρύδια. Το βάζεις εδώ πάνω στο τόξο του φρυδιού κάτω. Εδώ πάνω στην άκρη του για να ανοίξει το μάτι. Το βάζεις εδώ και εδώ. Βάζεις λίγο εδώ και λίγο εδώ. Τώρα έχει μπει το highlight. Το οποίο μπαίνει πάνω από τον bronzer εδώ και ανοίγει το μάτι. Βασικά γύρω από το μάτι βάζεις λάμψη. Το βλέπετε? Φαίνεται? Δεν πολύ φαίνεται. Και εφόσον τα έχω βάλει αυτά, τώρα θα βάλω κραγιόν. Θα χρησιμοποιήσω πρώτα ένα μολύβι. Πού είναι τα μολύβια μου. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το μολύβι που είναι της NYX. Είναι ένα χοντρό μαλακό μολύβι, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κραγιόν. Έχει μια πολύ ουδέτερη, ένα πολύ ουδέτερο χρώμα. Και από πάνω από αυτό θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο μου κραγιόν, που είναι ένα κραγιόν που κάνει δώρα Νατάσα Ιζέρβα. Είναι το νούμερο 61, το οποίο έχει πολύ φυσικό χρώμα. Και το χρησιμοποιώ από πάνω. Δεν θέλω να κάνω τα χείλη μου να φαίνονται μεγαλύτερα, γιατί είναι πολύ πιθανό να τα κάνω να φαίνονται γελιότερα, να φαίνονται σαν την πάπια. Έχετε δει ένα εξαιρετικά συντηρητικό μακιγιάζ. Κοιτάω πως είναι, βάζω και λίγη πουδρά εδώ στη μύτη μου πάνω να φύγουν οποιαδήποτε shimmer. Αυτή είναι η κατάσταση. Και αυτό είναι ένα setting spray. Έχω πάρει τυχαία του Max Factor Lasting Performance Setting Spray. All Day Setting Power. Setting Power, το οποίο μου έχει βγει χρήσιμο και το έχω ξαναπάρει. Ψεκάζω στο πρόσωπο απόσταση, κλείνω τα μάτια και μετά για ευκολία, που έχουμε εδώ πέρα το πιστολάκι των μαλλιών στο κρύο. Το στεγνώνω με το πιστολάκι. Αυτό είναι το βάψιμο που έχω κάνει. Πολύ απλό και πολύ συντηρητικό. Το setting spray βοηθάει ώστε να μείνει στη θέση του, τα χρώματα να μείνουν στη θέση τους, η πούδρα να μείνει στη θέση της, το μακιγιάζ να μείνει στη θέση της. Και με αυτό θα πάω, τώρα η ώρα είναι 9 παρατέταρτο, μέχρι τις 3 που θα έχω βιντεοσκοπό, θα με κρατήσει αυτό το μακιγιάζ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν βιντεοσκοπώ καθημερινά, οπότε κάποια βίντεο τα γυρνάω από πριν και τα ανεβάζω, γιατί σας έχω πει και ξανά ότι θέλουν κάποιες μέρες τα βίντεο από την ώρα που θα ανέβω στο YouTube μέχρι να γίνουν monetized. Γι' αυτό τα γυρνάω από πριν. Λοιπόν, αυτό ήταν το βάψιμο μου. Disclaimer! Δεν είμαι ειδική. Δεν είναι η δουλειά μου το μακιγιάζ. Σας δείχνω πώς το κάνω τώρα. Παίρνω αυτή τη βούρτσα, η οποία είναι αυτό το πινέλο, το οποίο είναι ένα πινέλο που έχω βάλει σκιά των ματιών και σας δείχνω πως το καθαρίζω. Ψεκάζω πάνω το αντισηπτικό και μετά παίρνω ένα κομματάκι χαρτί, καθαρό, και το σκουπίζω. Βλέπετε? Άμα το ξαναβάλεις, θα δεις πως δεν έχει χρώμα. Και με αυτόν τον τρόπο φεύγει το χρώμα και απολυμαίνεται. Και τα αφήνω να στεγνώσουν. Το ίδιο κάνω με όλα τα πινέλια. Και σας λέω, κάθε 2 εβδομάδες τα πλένω όλα με πολύ σαπουνιά για να φύγουν τυχόν υπολείμματα. Αλλά στην ουσία αυτό το αντισηπτικό είναι Conal Protection Cleansing Antibacterial Cleansing Hygiene Spray. Καταπολεμεί μικρόβια και απολυμμένη. Αυτό το χρησιμοποιώ από πριν την καραντίνα, δεν είναι καινούριο κόλπο. Αυτό για το βάψιμο. Αν είναι χρήσιμο σε κάποιους είναι, αν δεν είναι,
Τώρα να δούμε τι κράξιμο θα ακούσουμε από κάτω. Πηλιά. Α, μην ξεχνάτε να βάλετε like στο βίντεο και να κάνετε και ένα μικρό σχόλιο, έστω και μια καρδούλα αφήστε, γιατί το να βάζουμε like στο βίντεο και το να βάζουμε έστω και ένα μικρό σχόλιο βοηθάει στο να ανεβεί ο αλγόριθμος του YouTube. Επίσης, όσοι δεν είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι μου, θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε και το καμπανάκι. Η εγγραφή και το καμπανάκι είναι δωρεάν. Αν κάποιος θέλει να πάρει τα πακέτα ενίσχυσης του καναλιού, μπορεί να τα δει εκεί που λέει join στο κανάλι του, αν το έχει στην αγγλική διάλεκτο, join στο interface του YouTube, στην πρώτη σελίδα του YouTube, ή το εγγραφή στα ελληνικά. Και επίσης στις πληροφορίες του YouTube έχω προσθέσει και το λογαριασμό στο PayPal, αν κάποιος θέλει να κάνει μια δωρεά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Και λέμε, εγώ είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι μακηγές. Απλώς μου ζητήσατε και σας δείχνω σε ψηλότερη ανάλυση. Ελπίζω να είναι καλύτερο αυτή τη φορά.